Την εκδήλωση μας θα ξεκινήσει με το χαιρετισμό του εκπρόσωπος του Αγγέλα Αριστερά Νέες Δυνάμεις, κύριος Χριστάκης Δαβίδ. Παρακαλώ. Δαβίδ Χριστάκη. Απολογούμε. Κύριε Πρόεδρε, Προδρόμου, αξιότιμων Ιρατίων, καλησπέρα σας. Εκ μέρους της τοπικής επιτροπής του Αγγέλα Τσιόν, χαιρετίζω με τη σειρά μου τον υποψήφιο Δήμαρχο Λατσιών και όλους εσάς που τιμούν με την εδώ παρουσία σας την υποψηφιότητά του. Οι δημοτικές εκλογές της 18ης του Δεκέμβρη μας βρίσκουν σε βαρύ πολιτικό κλίμα. Οι δημοτικές εκλογές επισκιάζουν δυστυχώς από το όλο πολιτικό σκηνικό που δημιουργήθηκε μετά το τραγικό συμβάν στην ναυτική βάση στο Μαρί και τον άδικο χαμό 13 συμπολιτών μας. Αυτήν την περίοδο επίσης κυριαρχούν τα ζητήματα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, καθώς έφερε στο προσκήνιο διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας μας, που για δεκαετίες η κοινωνία ολόκληρη έκρυβε πίσω από τους αριθμούς της ευμάρειας και της ανάπτυξης. Αυτή η περίοδος σηματοδοτείται από τη συνεχιζόμενη αδιαλαξία και αλαζονία της τουρκικής πλευράς στο τραπέζι των συνομιλών για το εθνικό μας πρόβλημα. Συνεχίζονται οι απειλές της τουρκικής κυβέρνησης στο ζήτημα του κυριαρχικού δικαιώματος της κυπριακής δημοκρατίας για εξόρυξη υδρογονοθράκων στην αποκλειστική οικονομική μας ζώνη. Τα εθνικά αυτά ζητήματα τα χειρίζονται οι ανώτερες ηγεσίες των κομμάτων μας. Γνωρίζουμε ότι έχουμε διάφορες θέσεις και διαφορετικές απόψεις. Εμείς από την πλευρά μας δεν κρύβουμε αυτές τις διαφορές και σεβόμαστε τις αντίθετες απόψεις που στηρίζονται σε λογικά επιχειρήματα. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, αγαπητέ πρόδρομοι, ζούμε σε μια δημοκρατική κοινωνία και φέτος, η 18η του Δεκέμβρη, είναι η μέρα που οι συμπολίτες μας καλούνται να δώσουν νέα εντολή για νέο δήμαρχο και νέο δημοτικό συμβουλίο. Από τα νεανικά σου χρόνια ήσουν ενεργός στα κοινά του Δήμου μας. Μεγάλωσε στα Λατσιά και όλον το ενδιαφέρον σου εκφράστηκε για χρόνια πολλά από το εκάστοτε πόστο σου στο Δημοτικό Συμβούλιο των Λατσιών. Δεν είχα την τύχη να σε γνωρίσω από κοντά προηγουμένως. Τα μηνύματα που πήρα από όσους σε γνωρίζουν είναι μηνύματα σιγουριάς για την επιτυχία της υποψηφιότητάς σου. Χαρακτηρίζεσαι από εντιμότητα, ανθρωπιά και υπευθυνότητα. Απαραίτητα εχέγγυα για μια χρηστή σύγχρονη διοίκηση μαζί με όλα τα μέλη του νέου Δημοτικού Συμβουλίου. Εμείς, εκ μέρους του Αγγέλα Τσιόν, δεν προσδοκούμε οποιαδήποτε κομματική ωφέλη από την εκλογή σου. Ζητούμε γρήγορη και εφαρμογή του εκλογικού σου προγράμματος προς όφελος όλων των κατοίκων των Λατσιών, Κυπρίων, Κοινοτικών και Ξένων. Το Αγγέλα Τσιόν, να είσαι σίγουρος ότι θα εργαστεί με όλες τις δυνάμεις για την εκλογή σου στην Δημαρχία των Λατσιών. Θα αγωνιστούμε μαζί σου και τη δημοτική μας ομάδα για μια καθόλου πετυχημένη θητεία. Η θητεία σου για χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο, η προηγούμενη γενικά σου δράση, η συλλογικότητα που σε χαρακτηρίζει, εγγυάται την επιτυχία σου. Μαζί με ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο, μαζί με τους συμπολίτες μας μπορείς και μπορούμε όλοι μαζί να δώσουμε αυτό που πραγματικά έχουν ανάγκη τα Λατσιά. Μια σύγχρονη κοινωνία, μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη. Σήμερα δυστυχώς οι νέοι και όχι μόνο που γυρίζουν την πλάτη στους πολιτικούς και την πολιτική ζωή του τόπου. Χρειάζεται να πιστούν οι συμπολίτες μας ότι κάτι διαφορετικό μπορεί να γίνει. Να πιστούν ότι όσοι διεκδικούν την ψήφο τους χαρακτηρίζονται από ήθος και πολιτικό πολιτισμό. Να ανοίχνουμε δηλαδή στην πράξη τον απαιτούμενο σεβασμό στην αντίθετη άποψη. Να σεβόμαστε αυτούς που διαφωνούν μαζί μας. Εσύ, φίλε πρόδρομε, διαθέτεις τέτοιο ήθος. Να είσαι σίγουρος ότι θα είμαστε μαζί σου σε αυτόν τον αγώνα και μαζί θα είμαστε στο δύσκολο έργο που σε περιμένει μετά την 18η του Δεκέμβρη. Καλές επιτυχίες και κάθε καλό σε όλους. Ευχαριστούμε τον εκπρόσωπο του Αγγέλ.
Ακολουθεί ο χαιρετισμός του εκπροσώπου της ΕΡΕΚ, Προέδρου της τοπικής οργάνωσης, κυρίου Νεόφυτου Ιωάννου. Σεβαστών Ιερατείων, κύριε Κοινοτάρχε, αγαπητοί συνδημότες, καλησπέρα σας. Βέβαια, εγώ δεν θα είμαι έτσι μακροσκυρίζω στο προηγούμενο. Θα είμαι λίγο πιο σύντομος. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να χαιρετήσω την απόψινή συγκέντρωση σαν πρόεδρος της τοπικής των Λατσιών της ΕΔΕΚ. Με την αρχική τοποθέτηση της ΕΔΕΚ για την υποστήριξη του πρόδρομου προδρόμου στη Δημαρχία των Λατσιών, η Τοπική Επιτροπή των Λατσιών σε συνεδρία της στις 7/11/2011 αποφάσισε την στήριξη του πρόδρομου προδρόμου για τη Δημαρχία των Λατσιών. Η απόφαση μας αυτή έχει κοινοποιηθεί στο πολιτικό γραφείο της ΕΔΕΚ, το οποίο θα συνέλθει την Πέμπτη λόγω απουσίας του Πρόεδρου του κινήματος κ. Ομήρου στο εξωτερικό. Θα περιμένουμε ότι και με την απόφαση της τοπικής επιτροπής των Λατσιών το κίνημα ΕΔΕΚ θα ανακοινώσει και επίσημα την υποστήριξη της υποψηφιότητας του πρόδρομου προδρόμου για τη Δημαρχία των Λατσιών. Εύχομαι κάθε επιτυχία στον υποψήφιο Δήμαρχο Πρόδρομο Προδρόμου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον εκπρόσωπο της ΕΔΕΚ. Ακολουθεί ο χαιρετισμός του εκπροσώπου του Δημοκρατικού Κόμματος, Προέδρου της τοπικής οργάνωσης, κ. Μιχάλη Σάβα. Ευαισθημότατη, κύριε υποψήφιε Δήμαρχε Πρόδρομη Προδρόμου, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριοι κοινοτάρχες όλων των ενωριών του Δήμου μας, κύριε Πρόεδρε της Επαρχιακής Επιτροπής ΔΥΚΟ, κύριε εκπρόσωποι των κομμάτων ΑΚΕΛ και ΕΔΕΚ, εκλεκτοί παράγοντες του Δήμου μας, Σταύρο Βασιλείου και Γιώργο Αναστασίου. Σας καλωσορίσουμε και σας ευχάριζουμε τις ευχαριστίες μας. Αγαπητοί συνδημότες και συνδημότησες, ο Γιώργος Αναστασίου, όπως έχετε πληροφορηθεί, ήταν και υποψήφιος και απεσήρθη για χάρη του δικού μας υποψήφιου. Τον ευχαριστούμε θερμά. Βέβαια, με όλες τις δυνάμεις σας. Ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί συνδημότες και συνδημότησες, η απόψινή βραδιά σηματοδοτεί την αλλαγή της Κυτάλης στο πιο ύψιστο αξίωμα του Δήμου μας, εκείνο του Δημάρχου. Η αλλαγή, αγαπητές συνδημότησες και συνδημότες, είναι υγιές στοιχείο σε έναν οργανισμό. Ταράζει τα λιμνάζοντα νερά που δημιουργούν τις μολύνσεις, τις αρρώσκες και το θάνατο του οργανισμού. Και όλοι ξεκινούν με μεγαλύτερο ενθουσιασμό και μεγαλύτερη όρεξη και παράγεται έργο και περισσότερο και ποιοτικά καλύτερο. Την αλλαγή αυτή την εγγυάται ο υποψήφιος δήμαρχος μας, κύριος Πρόδρομος Προδρόμου, που με την εμπειρία του στα της αυτοδιοίκησης, τις ικανότητές του, την εξαιρετική προσέγγιση με τον κάθε Δημότη θα οδηγήσει το Δήμο μας σε καλύτερες μέρες και θα εξασφαλίσει σε όλους μας μια καλύτερη ζωή. Είναι γι' αυτό που σας προσκαλώ όλους στον ωραίο αυτό αγώνα. Και αριστερούς και δεξιούς, και κεντρώους και σοσιαλιστές, και όλους τους Δημότες, να δημιουργήσουμε μια πανστρατιά
για ένα καλύτερο μέλλον και για μας και για τα παιδιά μας. Ο υποψήφιος μας δήμαρχος το εγγυάται αυτό. Ιδιαίτερη πρόσκληση απευθύνω σε όλους τους δικοϊκούς για να ανταποδώσουμε την τιμή που μας έκαμε το κόμμα μας, που παρόλη την πίεση πολλών άλλων δήμων κατόρθωσε με τη σωστή διαχείριση να εξασφαλίσει και την καθολική σχεδόν αποδοχή του υποψήφιου δημάρχου μας, κυρίου Πρόδρομου Προδρόμου. Το ευχαριστούμε θερμά. Η ευθύνη μας είναι τεράστια. Θα την αναλάβουμε. Κύριε υποψήφιε δήμαρχε των Λατσών, στις 18 Δεκεμβρίου όχι μόνο θα δούμε φως στη Σύραγγα, αλλά θα γεμίσει όλη φως και ολόφωτος ο Δήμος μας θα ανέβει εκεί που του αξίζει και εμείς όλοι μας θα απολαμβάνουμε τους καρπούς της προσπάθειάς μας. Καλό αγώνα, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ.